Το παλαϊκό όχι της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελεί αστήρευτη πηγή έμπνευσης για το έθνος των Ελλήνων. Πρωτίστως μας εμπνέει ως προς το ότι η δημοκρατία και οι δίδυμοι αδελφοί της, η ελευθερία, συνθέτουν διαχρονικώς τη συλλογική μας συνείδηση, της οποίας βασικά συστατικά είναι η παιδεία και το θάρρος. Με αυτά τα ιστορικά εφόδια και με αραγή ενότητα μπορούμε και πρέπει να επιτύχουμε τους εθνικούς μας στόχους και ιδίως να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί μας. Ενωμένος ο ελληνικός λαός, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, στην εθνική μας εορτή, στείλαμε το μήνυμα της εθνικής κυριαρχίας. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή. Οι αξιωματικοί, οι ανθυπασπιστές, οι υπαξιωματικοί, οι στρατιώτες, αλλά και οι εθνοφύλακες έχουν υψηλό ηθικό, ετοιμότητα και εκπαίδευση. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα υποδέχομαι τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου και μαζί υποδεχόμαστε για πρώτη φορά μετά το 1974 τους αναπήρους πολέμου του 1974 της Κύπρου, που σήμερα συμπαρελάσανε μαζί με τους αγωνιστές της ΕΛΔΙΚ, τους Ελλαδίτες αγωνιστές της ΕΛΔΙΚ και τους καταδρομείς. Θέλω εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στους αγωνιστές αυτούς της Κύπρου, που μέχρι σήμερα το κράτος δεν απέδωσε τις οφειλόμενες τιμές, και να τους διαβεβαιώσω μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτό που αρμόζει σε αυτούς που χύσαν το αίμα για την ελευθερία της πατρίδος. Ο άξονας Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος είναι ο άξονας προστασίας του ελληνισμού. Οι ένοπλες δυνάμεις 24 ώρες 24 κάθε μέρα του χρόνου προστατεύουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε όλοι ελεύθεροι, πολεμώντας το φασισμό και τον ναζισμό. Σήμερα η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και νέους κινδύνους, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε. Να φτιάξουμε ένα κράτος σύγχρονο, λειτουργικό, αποτελεσματικό, με ισχυρή οικονομία και κοινωνικό πρόσωπο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, μαζί, προσιλωμένοι στο στόχο, θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παρέλαση σήμερα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που περνάμε, το να ανεβεί λίγο η αδρεναλίνη μας, όπως πάντα ανεβαίνει σε παρελάσεις, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ένεση αισιοδοξίας για το πώς πάμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά ακόμα για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, να επανέλθουμε, μάλλον όχι να επανέλθουμε, να βγούμε μπροστά και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να έρθει ξανά το χαμόγελο στα χείλη μας. Ευχαριστώ πολύ.